Παρακαλώ, Σαββατοκύριακο. Χωρίς μετάλλια δεν πάω πουθενά. Εννοείται ότι έχει φοβερή ζέστη. Με ξεκούραστες παντοφλίτσες που είχα πάρει από το παζάρι. Μέσα από το τζάμι μιας πολυκατοικίας. Περνάω από τη Μητρόπολη και είδα καινούριο παρτέρι, καταπληκτικό, πανέμορφο. Και δέστε, είναι έτοιμο το συντριβάνι, είναι πανέμορφο. Γύρω-γύρω έχει λουλούδια, είναι καταπληκτικό. Μέσα με το νεράκι του. Κάποιο βράδυ θα περάσω να δούμε πώς θα ανάβουν το βράδυ. Βλέπω σίγουρα έχει και φώτα προβολής, θα είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο. Ειλικρινά. Πρώτη φορά έχω δει έτσι τριβανάκι με γύρω-γύρω λουλούδια. Πολύ καλή δουλειά, πολύ όμορφο, μπράβο. Να το ευχαριστηθούμε. Όλοι σε ρέι, έγινε πανέμορφη η πλατιούλα στη Μητρόπολη. Καταπληκτική. Το νεράκι όνειρο. Πρέπει να περάσω βράδυ και να το δω φυσικά αναμένο. Καταπληκτικό. Σαν το πανέμορφο συντριβάνι. Σήμερα με τη μητέρα μου πήγαμε το μεσημέρι να φάμε σε μια ταβέρνα, σουβλάκια, σαλάτες, διάφορα. Είχε πάρα πολύ ζέστη, μεσημέρι πήγαμε και μετά το φαγητό με έπιασε ξαφνικά έντονη ταχυκαρδία. Και περίπου μισή ώρα χτυπούσε έτσι δυνατά η καρδιά μου, φοβήθηκα πάρα πολύ. Μετά εντάξει ηρέμησα, μπήκα μέσα στο ίντερνετ να δω και όντως παθαίνει ταχυκαρδία και μετά από πολύ φαγητό, αλλά και ειδικά καλοκαίρι και φυσικά αν είσαι και άτομο που αγχώνεται εύκολα. Και έτσι πλέον ξανά μεσημέρι, βαρύ φαγητό, όχι, αν είναι ποτέ να βγούμε μόνο βράδυ. Και θα δω και σκεφτόμουν αύριο να πάω πισίνα, δεν πάω με τίποτα και σήμερα αν βγω έτσι λίγο ήσυχα το βράδυ, δηλαδή και να πάω στο μπαρ θα καθίσω ήσυχα, δεν ξέρω, μπορεί ούτε καν να χορέψω. Γενικά να προσέχετε και εσείς τελικά με τον ήλιο. Και άλλες φορές καλοκαίρι έχω πάθει έτσι ταχυκαρδία ξαφνικά στο δρόμο, να ζαλίζουμε, δηλαδή μεσημέρι, έτσι πρωί όταν έχει πολύ ζέστη. Και θέλει προσοχή, δηλαδή ούτε έντονη άσκηση, ούτε πολύ φαγητό, ούτε άγχος, ούτε στενά ρούχα, γιατί φορούσα και έτσι στενά μπλουζάκια. Και θέλει ψυχραιμία, αναπνοές, κάπου να καθίσεις, δηλαδή είχα καθίσει στην καρέκλα έτσι της ταβέρνας και μετά σιγά σιγά με τη μαμά πήγαμε σπίτι. Αυτά, εντάξει, εννοείται ότι φοβήθηκα και θέλω να είμαι ήρεμη, να μην αγχώνομαι και όχι πολύ βαρύ φαγητό. Και πολύ προσοχή μεσημεριανές ώρες. Άρα ούτε για θάλασσα είμαι. Να πάθω κάτι τέτοιο στη θάλασσα. Άντε εδώ ήμουν κοντά με τη μητέρα μου. Και φυσικά με τίποτα τώρα πισίνα. Τι να πω. Ελπίζω εσείς να είστε καλά. Ωραίο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων αυτά. Γεια σας.